Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν μερικούς μήνες συζητούσαμε πάλι εδώ στα Χανιά το κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Αν τότε ήταν μια φορά αναγκαία η ανταπόκριση στο κάλεσμα του ΚΚΕ όλων όσων ανησυχούν, όλων όσων αγανακτούν, όλων όσων αναζητούν μια διέξοδο, σήμερα είναι 10 φορές πιο αναγκαία, πιο επιτακτική. Θα ήθελα να σας το πω και με το στίχο από ένα γνωστό τραγούδι: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά». Γιατί έχει μια δόση αλήθειας για ό,τι έχουμε ζήσει από τότε μέχρι σήμερα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Τίποτα δεν είναι όπως παλιά, γιατί τώρα εξελίσσεται μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας και μάλιστα σε ζωντανή σύνδεση ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος, όπου δύο στρατόπεδα ληστών, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και η Ρωσία από την άλλη, έχουν πέσει πάνω κατά πάνω σε ένα λαό, σε μια χώρα, στην Ουκρανία, για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της, να ελέγξουν τη γεωστρατηγική της θέση, τις πηγές και τους δρόμους ενέργειας. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, γιατί έτσι γίνεται πάντα σε αυτό το σύστημα του μονοπωλιακού καπιταλισμού, δηλαδή του ιμπεριαλισμού, στο οποίο έχει περάσει εδώ και ένα αιώνα ο καπιταλισμός. Όταν οι ιμπεριαλιστές δεν μπορούν να λύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικές συμφωνίες και με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, δηλαδή με την ιμπεριαλιστική τους ειρήνη, τις λύνουν με πολεμικά, με στρατιωτικά, με βίαια μέσα. Αυτό συμβαίνει σήμερα και στην Ουκρανία. Όμως σε αυτόν τον πόλεμο συμμετέχει και εμπλέκεται ενεργά και η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Όχι μόνο με την αποστολή πολεμικού υλικού σε πολλαπλές δόσεις που βγάζει από τις στρατιωτικές αποθήκες για να τα στέλνει στην Ουκρανία, στερώντας το εκτός των άλλων και από την άμυνα της χώρας μας και προκαλώντας ταυτόχρονα την αντίδραση και την οργή της Ρωσίας, αλλά συμμετέχει ενεργά και με όλες τις υποδομές της. Βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ έχουν απλωθεί σε όλη τη χώρα, μετά και τη λεγόμενη αμυντική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια επιθετική συμφωνία από το πρώτο μέχρι το τελευταίο της άρθρο. Μια συμφωνία την οποία προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ολοκλήρωσε και ψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Σιγά που το ΠΑΣΟΚ, εδώ που τα λέμε, με θητεία στις διάφορες αμερικάνικες συμφωνίες για τις βάσεις, θα έμενε απ' έξω και τώρα. Αλήθεια, αναβαθμισμένη εμπλοκή και συμφωνίες με τους Αμερικάνους που μας κάνουν ορμητήριο πολέμου, αλλά και στόχο αντιπίνων, γιατί? Μήπως για την ασφάλεια της χώρας από την τουρκική επιθετικότητα και για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων? Για ποια ασφάλεια μιλάνε όταν τα τουρκικά μαχητικά φτάνουν μέχρι πάνω από την Αλεξανδρούπολη? Για ποια κυριαρχικά δικαιώματα μιλάνε όταν το ΝΑΤΟ μιλάει ότι αναγνωρίζει μόνο νατοϊκό έδαφος, νατοϊκές θάλασσες? Και όλοι μαζί, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντάνε σε αυτές τις προκλήσεις με ένα στεγνό βρύτετα, αβαντάροντας έτσι τις προκλητικές τουρκικές αξιώσεις. Αν υπάρχει μια περιοχή η οποία διεκδικεί τα πρωτεία στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο, με προϋπηρεσία μάλιστα από προηγούμενους πολέμους, αυτή είναι η βάση της Σούδας, η οποία
μαζί πλέον με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχουν αναβαθμισμένο ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και με την έννοια αυτή, αν υπάρχει μια περιοχή που οι κάτοικοι της πρέπει να πρωτοστατήσουν ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο, δηλαδή ενάντια και στην ελληνική εμπλοκή και την οποιαδήποτε συμμετοχή, αυτή είναι η Κρήτη και ο περήφανος κρητικός λαός. Αυτό επήγει σήμερα παντού και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα που κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος, που τροφοδοτούνται και άλλες εστίες πολέμου σε άλλες περιοχές, σε άλλες χώρες, στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό κόλπο. Σήμερα που όλοι έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες τους για το ενδεχόμενο γενίκευσης αυτού του πολέμου. Τέτοιες προετοιμασίες πρέπει να κάνει και ο δικός μας λαός. Και αυτό σημαίνει αγώνας για να κλείσουν όλες οι βάσεις και η βάση της Σούδας. Για να μην σταλούν. Και όχι μόνο, αλλά για να μην σταλούν και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στρατιώτες, αξιωματικοί μας στο μέτωπο προς την Ουκρανία. Για να απεμπλακεί η Ελλάδα από αυτά τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως παλιά, γιατί ο λαός μας, εκεί που πήγε να πάρει μια ανάσα μετά την κρίση, την πανδημία, μετά ήρθε η πανδημία ξανά, μια νέα κρίση ξανά, τώρα ήρθε ο πόλεμος. Ήρθε ο πόλεμος με τις κυρώσεις και το χρέος του. Και όπως όλα δείχνουν, μια νέα κρίση μεγάλη είναι πρώτων πυλών. Ένας λαβύρινθος δηλαδή κανονικός και ο λαός μόνιμα εγκλωβισμένος. Έτσι νιώθηκε τώρα με τον καθημερινό βραχνά της ακρίβειας, στην ενέργεια, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Ένας βραχνάς που δεν φεύγει, γιατί η κυβέρνηση, αν βγάζει κάτι από τους λογαριασμούς του ρεύματος, το ξαναβάζει μετά στο λαό, με τους φόρους, αλλά και τις περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Για τέτοια κοροϊδία μιλάμε, δηλαδή για τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πραγματική ανακούφιση όμως για το λαό μας αποτελούν μόνο οι προτάσεις του ΚΚΕ, γιατί βρίσκονται σε σύγκρουση με την πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την περιβόητη αυτή πράσινη μετάβαση που όλοι έχουν κάνει πλέον λες και είναι Ευαγγέλιο τους. Ας αφήσουμε λοιπόν την κοροϊδία, ας αφήσουν αυτή την κοροϊδία και ας κάνουν πράξη τις προτάσεις του ΚΚΕ για άμεση και πλήρη επαναλειτουργία όλων των λιγνητικών μονάδων, για κατάργηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού τέλους διοξιδίου του άνθρακα που τεχνητά απαξιώνει τη λιγνητική παραγωγή, κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, των ειδικών φόρων, των πράσινων φόρων και του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εγκατάλειψη εδώ και τώρα των διάφορων κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσουν το κόστος του φυσικού αερίου. Για να αξιοποιηθούν επιτέλους όλες οι πηγές ενέργειας που διαθέτει η χώρα μας και να πάψει επιτέλους η ενέργεια να αποτελεί πανάκριβο εμπόρευμα. Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ακρίβεια στην ενέργεια μπορούν να δώσουν πραγματική ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά και εδώ στην Κρήτη, που αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς που βρίσκονται καθημερινά με την απειλή της διακοπής του ρεύματος. Μπορούν να δώσουν ανάσα στους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, μικροεπιχειρηματίες, τους επαγγελματίες που συσσωρεύουν συνεχώς χρέη πάνω στα χρέη, αλλά
και στους βιοπαλαιστές αγρότες, στους κτηνοτρόφους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα με το κόστος παραγωγής που κι αυτό έχει εκτοξευθεί. Έτσι λοιπόν, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι όλοι, οι άνεργοι, οι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο λαβύρινθο της φτώχειας και της ανασφάλειας. Σε αντίθεση βέβαια με τους καπιταλιστές, με τα μονοπόλια που στηρίζονται από τις κυβερνήσεις ποικιλότροπα για να βρουν τη διέξοδο για την μεγαλύτερη ακόμα κερδοφορία τους και την απληστία τους. Για παράδειγμα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού που ευδοκιμεί στην Κρήτη, στα Χανιά, δεν κλείστηκαν ποτέ στο λαβύρινθο αυτής της ανασφάλειας, χάρη στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων στον τομέα, στον κλάδο του τουρισμού και στα διάφορα πακέτα στήριξης με ζεστό κρατικό χρήμα που τους έχει δώσει το κράτος, οι κυβερνήσεις. Οι εργαζόμενοι όμως και οι αυτοαπασχολούμενοι στον τουρισμό παραμένουν εγκλωβισμένοι και μετράνε συνεχώς απώλειες στο εισόδημά τους, αλλά και στα δικαιώματά τους. Πάλιωσε και αυτό το επιχείρημα που λένε όλα τα αστικά κόμματα και οι διάφοροι ιδιοκτήτες του πλούτου. Βάλτε πλάτη, λένε, να μεγαλώσει η πίτα και θα πάρετε κι εσείς οι εργαζόμενοι κάποιο κομμάτι μεγαλύτερο από αυτή την πίτα. Η πίτα όμως, για παράδειγμα του τουρισμού, και φέτος, όπως λένε, μεγάλη θα είναι. Πιο μεγάλη και από το 2019 και εδώ στην Κρήτη. Αλλά οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, με τα 10 ώρα και τα 12 ώρα, δουλεύουν για ψίχουλα. 2,5 χρόνια επίσης έχουν περάσει από το ξέσπασμα της πανδημίας, από την καραντίνα και ακόμα τα νοσοκομεία. Το δημόσιο σύστημα υγείας συνολικά μένει υποστελεχωμένο. Λείπουν γιατροί, νοσηλευτές, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ειδικότητες. Και λέμε και από αυτό το βήμα εδώ στα Χανιά, εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος του διχασμού των εργαζομένων, των γιατρών, των υγειονομικών, των νοσηλευτών. Εδώ και τώρα πρέπει να σταματήσει η αναστολή της εργασίας, που στην ουσία σημαίνει αναδουλειά σε όσους είναι ανεμβολίαστοι από τους υγειονομικούς. Φτάνει πια. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν οι λύσεις, μπορεί να βρεθεί άμεσα λύση και πρέπει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να το προωθήσει άμεσα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει λοιπόν σε αυτό το σάπιο σύστημα, σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννάει μόνο κρίση συνεχώς, φτώχεια, πολέμους. Μόνο που τώρα μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Μαζεύτηκαν επίσης και πολλές αποδείξεις ότι αυτό το σύστημα δεν παίρνει από γιατριά. Αποδείξεις και πείρα που μας δείχνει και πώς πρέπει να προετοιμάσουμε τον αγώνα μας για να μην πληρώσει ξανά ο λαός τα σπασμένα, αλλά και ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να βάζει απέναντί του το ίδιο το σύστημα, τον πραγματικό ένοχο, την εξουσία του, για να απαλλαγεί επιτέλους ο λαός μας από όλα αυτά τα δεινά. Τίποτα επίσης δεν είναι όπως παλιά, γιατί κάθε μέρα προστίθεται και νέα μεγάλη πείρα από τους εργατικούς, γενικότερα τους λαϊκούς αγώνες. Αγώνες που δεν θα είχαν καν ξεσπάσει αν οι εργαζόμενοι περίμεναν κάποιον νέο σωτήρα, μια νέα κυβέρνηση για να πάρει τη θέση της παλιότερης, μπας και καταφέρουν κάτι να εμποδίσουν, να κερδίσουν. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή ξέρουν πως δεν υπάρχουν σωτήρες πλέον για το λαό, αλλά μόνο για τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου, επειδή ξέρουν πως κάθε κυβέρνηση που έπαιρνε τη σκυτάλη νομοθετούσε ξανά σε βάρος τους. Οι εργάτες της Κόσκο, για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην e-food, οι οικοδόμοι πήραν την υπόθεση στα χέρια τους και νίκησαν. Είχαν αποτελέσματα άμεσα οι αγώνες τους. Επέβαλαν αυτό που πριν μερικά χρόνια σε πάρα πολλούς κλάδους φαινόταν αδύνατο,
Να υπογραφεί δηλαδή σύμβαση εργασίας, να ματαιώσουν αντεργατικές ρυθμίσεις σε βάρος των δικαιωμάτων τους. Και όλα αυτά σε ένα ακόμα πιο εχθρικό, πιο αντεργατικό εργασιακό περιβάλλον, όπως αυτό που διαμόρφωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι παλιότερες, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η σημερινή του Μητσοτάκη με τον νόμο Χατζηδάκη. Στα βήματά τους επίσης, όλων αυτών των κλάδων, οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, των λιπασμάτων και πετρελαίων Καβάλας και άλλων πολλών επιχειρήσεων και κλάδων που δίνουν σήμερα ένα τιτάνιο αγώνα, που δεν κάνουν βήμα πίσω γιατί ξέρουν πως το δίκιο είναι μόνο με το μέρος τους. Γι' αυτό το δίκιο που πνίγει τους εργάτες παλεύουμε κι εμείς, για να αποκτήσει φωνή, να αποκτήσει ένταση, για να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τίποτα δεν έχει αλλάξει και στα μαγειρία του αστικού πολιτικού συστήματος. Με τα ίδια παλιά υλικά προσπαθούν να σερβίρουν ως φρέσκο και νέο το παλιό, και μάλιστα το πολύ παλιό. Πόσο φρέσκια είναι η πρόταση της δήθεν προοδευτικής κυβέρνησης που πότε ρίχνει στο τραπέζι ο ΣΥΡΙΖΑ, πότε το ΠΑΣΟΚ. Με κάτι τέτοια δήθεν γιαλατζή προοδευτικά συνθήματα, γενιές και γενιές και εδώ στην Κρήτη έβλεπαν και βλέπουν ότι στο όνομα της προόδου, της δημοκρατίας, του εξυγχρονισμού σήμερα βρίσκονται δεκαετίες πίσω και τα νέα παιδιά να ζουν χειρότερα από τους γονείς τους, από τους παππούδες τους. Με κάτι τέτοια δήθεν προοδευτικά συνθήματα η ζυγαριά έγερνε πάντα προς τα κέρδη μόνο του μεγάλου κεφαλαίου και σε περιόδους ανάπτυξης αλλά και σε περιόδους βεβαίως κρίσης. Με κάτι τέτοια δήθεν προοδευτικά δεθήκαμε χειροπόδαρα στα σχέδια του ΝΑΤΟ των Αμερικάνων. Με κάτι τέτοια δήθεν προοδευτικά και αριστερά, εντός εισαγωγικών, σήμερα υπάρχει κόσμος που δεν σηκώνει κεφάλι, δεν μπορεί να σηκώσει το κεφάλι του. Κάποιοι επιτέλους πρέπει να βγάλουν έστω και τώρα κάποιο συμπέρασμα. Λέω, αναφέρομαι και σε αυτούς που χάρηκαν για την επαναφορά του ονόματος του ΠΑΣΟΚ με τον πράσινο ήλιο, αλλά και για αυτούς που αναζήτησαν το νέο ΠΑΣΟΚ στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στο αυλάκι αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος από τότε που κάποιοι που συγκινούνταν από το όραμα του σοσιαλισμού και από τον αγώνα γενικά ενάντια στη δεξιά. Σήμερα όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να ξεπλύνουν ξανά τη βρωμιά του συστήματος, τον καπιταλισμό, να ξεπλύνουν όλες τις βρωμιές του, τη βαρβαρότητά του. Κι αν που και που κάτι ψελίζουν για τη δημοκρατία, την πρόοδο, το σοσιαλισμό, είναι γιατί η ίδια η λαϊκή αγανάκτηση μεγαλώνει συνεχώς και μπορεί να μην αφήσει τελικά τίποτα όρθιο από αυτό το σάπιο σύστημά τους, αλλά και από τους ίδιους. Και επειδή η εκμετάλλευση, η φτώχεια, η οικονομική κρίση, ο πόλεμος δεν θα είναι εύκολο να ξεπληθούν τα επόμενα χρόνια, μπουγάδα στο Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να βάλουν αύριο όχι ένας, αλλά και δυο, ίσως και τρία τέτοια αστικά κόμματα μαζί. Άλλωστε, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Γι' αυτό και εμείς ενώνουμε τη φωνή μας, τις δυνάμεις μας με το ΚΚΕ. Παίρνουμε τη θέση μας στους αγώνες, στο κίνημα. Παίρνουμε τη θέση μας στις βουλευτικές εκλογές όποτε κι αν γίνουν, το φθινόπωρο ή την άνοιξη τέτοιον καιρό. Παίρνουμε τη θέση μας στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που έτσι κι αλλιώς
θα γίνουν τον Οκτώβρη του 2023 με τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ. Όπως λέει και το σύνθημα της πανσπουδαστικής, όλοι μας και μόνοι τους. Το σύνθημα αυτό δηλαδή που φώναξαν χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες και έφεραν την πανσπουδαστική ξανά στην πρώτη θέση μετά από 3 και πλέον δεκαετίες, σκορπίζοντας χαμόγελα στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους. Παίρνουμε τη... Παίρνουμε λοιπόν τη θέση μας δίπλα στο ΚΚΕ για να δυναμώσει η λαϊκή αλληλεγγύη, για να ακουστεί ξανά κανείς μόνος του στην κρίση. Με το ΚΚΕ γιατί εμείς όταν μιλάμε για πρόοδο, για ευημερία, εννοούμε πως πάει μπροστά, πως προοδεύει η δική μας ζωή, η ζωή του λαού, οι δικές μας, οι ανάγκες του λαού μας. Και όχι τα κέρδη των καπιταλιστών, τα κέρδη δηλαδή όλων αυτών των εκμεταλλευτών του κόπου και της θυσίας του ελληνικού λαού. Και όλοι εμείς μαζί έχουμε τη δύναμη να τους πάρουμε τελικά αμπάριζα. Με το ΚΚΕ μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί το ΚΚΕ είναι εδώ παρόν. Δεν έλειψε ποτέ και από πουθενά, από κανέναν αγώνα, από καμιά διεκδίκηση. Τα έβαλε και τα βάζει με θεούς και δαίμονες και τα κατάφερε να σταθεί όρθιος ο λαός μας. Να μην σιωπήσει ούτε μέσα στην οικονομική κρίση, ούτε μέσα στην πανδημία του COVID, ούτε τώρα στον πόλεμο. Γιατί το ΚΚΕ έχει το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο. Έχει θέσεις και προτάσεις και για το σήμερα, που όμως ταυτόχρονα δείχνουν και πού πρέπει να πάει να κατευθυνθεί ο αγώνας μας για να έχουμε όλοι και όλες μια καλύτερη ζωή. Σκεφτείτε πως αν για κάτι έχουμε ψηλώσει τα τελευταία χρόνια, είναι γιατί μας έδωσε μπόι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με την αταλάντευτη στάση του, την ανυποχώρητη θέση του εκεί δίπλα και μαζί με την εργατιά, την αγροτιά, τη φτωχολογιά. Σκεφτείτε πως αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, αυτό θα γίνει γιατί μόνο το ΚΚΕ φωτίζει το δρόμο για το λαό. Και αυτός είναι η νέα κοινωνία που παλεύουμε, που οραματιζόμαστε. Είναι ο νέος κόσμος της δημιουργίας, ο σοσιαλισμός. Αυτό το δρόμο φιλοδοξούμε να ανοίξουμε με την αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την ενεργητική συμβολή, συμμετοχή στους καθημερινούς αγώνες, με μια κοινωνική συμμαχία που δεν θα κάνει απλά ένα αγώνα οπισθοφυλακής, ένα αγώνα αμυντικό απέναντι στην σημερινή επίθεση, όσο κι αν αυτός ο αγώνας, αυτή η άμυνα είναι εξίσου σημαντική σήμερα, αλλά θα περνά ταυτόχρονα και στην αντεπίθεση. Θα αλλάζει συσχετισμούς παντού, θα συγκεντρώνει δυνάμεις ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο. Θα αξιοποιεί κάθε δυσκολία, κάθε ρογμή, κάθε αστάθεια που θα δημιουργείται στο καπιταλιστικό, στο αστικό πολιτικό σύστημα, με σκοπό να περνάει ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του σε καλύτερες θέσεις, μέχρι τη ριζική αλλαγή, τη ριζική ανατροπή. Σε αυτό το δρόμο σας προσκαλούμε να περπατήσουμε όλοι και όλες μαζί. Γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Γιατί υπάρχει ελπίδα, ελπίδα λαϊκής ευημερίας, ελπίδα ανάτασης. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες, καλή διασκέδαση απόψε και αύριο ξανά στους καθημερινούς αγώνες. Γεια σας. Yeah.